Την κοινή νοναστάση πρώτου σου πάθου πιστούμενο εκ νεκρών ή γύρω στον λαζαρόν Χριστέ ο Θεό, όθεν και ημίς, ως Σαν τη ύψη τη ερχόμενό εν ονόματι κυρίου. Χαίρετε, κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας και σήμερα θα συνεχίσουμε το διπορικό μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Κυριακή των Βαΐων κατά την οποία εορτάζουμε την λαμπρά και ένδοξο είσοδο του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ύστερα από την εκνεκρόν Ανάσταση του Λαζάρου, πολλοί άνθρωποι που είδαν το γεγονός πίστεψαν στο Χριστό. Αποφασίστηκε λοιπόν από την συναγωγή των Ιουδαίων να θανατώσουν όχι μόνο τον Χριστό, αλλά και τον ίδιο τον Λάζαρο. Έφυγε λοιπόν ο Ιησούς, δίνοντας τόπο στην οργή. Ο Κύριος μας, όπως είπαμε, πήγε σε μία πόλη που ονομαζόταν Εφραίμ. Οι Ιουδαίοι μάλιστα σχεδίαζαν να τον φωνεύσουν κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα. Την επομένη ημέρα από το Σάββατο, 18η Μαρτίου ημέρα Κυριακή των Βαΐων, πέντε ημέρες δηλαδή πριν από το νομικό Πάσχα των Ιουδαίων, ξεκίνησε ο Ιησούς από την Βιθανία για τα Ιεροσόλυμα. Η απόσταση ήταν λίγο μεγαλύτερη από τρία χιλιόμετρα. Όταν έφτασαν απέναντι από το χωριό Βιθσφαγή κοντά στα Ιεροσόλυμα, λέει ο Ιησούς σε δύο από τους μαθητάς του «Υπάγετε εις την απέναντι κόμην και θα βρείτε μπροστά σας μίαν όνο με τον πόλο της». Μία γαϊδούρα δηλαδή με το γαϊδουράκι της. Πάρτε το γαϊδουράκι και αν σας ρωτήσει κανείς το οτιδήποτε, πείτε του ότι ο διδάσκαλος το χρειάζεται. Οι δύο μαθητές μετέβησαν και έφεραν το γαϊδουράκι. Έβαλαν επάνω του τα ρούχα τους και εκάθισε επάνω του ο Χριστός και ξεκίνησαν να προχωρούν προς την Ιερουσαλήμ. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύθηκε η προφητεία του προφήτου Ζαχαρίου ο οποίος έγραψε «Είπατε τη θυγατρή Σιών, «Ιδού, ο βασιλεύσου, έρχεται πραή και σώζον καθήμενος επί πόλου όνου. Πείτε δηλαδή στην θηγατέρα Σιών, «Ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πράος και ταπεινός για να σε σώσει και κάθεται επάνω σε ένα γαϊδουράκι». Πολλοί κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και πολλοί άριθμοι προσκυνητές, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς, βγήκαν να τον προειπαντήσουν και πήραν ευθύ στα χέρια τους βαΐα των φινίκων, δηλαδή κλαδιά. Και άλλοι μεν με τα ημάτια τους, άλλοι δε κόβοντας κλάδους από τα δένδρα, έστρωναν τον δρόμο από όπου ο Ιησούς επρόκειτο να περάσει. Και όλοι μαζί, ακόμη και τα νήπια, τα μικρά παιδάκια, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες φώναζαν λέγοντας «Ο Σανά, το Ιώ Δαβίδ» ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο σανά εν τη υψής της. Δόξα στον απόγονο του Δαβίδ, ευλογημένος να είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ο βασιλέας του Ισραήλ. Αυτό συνέβη επειδή το Πανάγιο Πνεύμα κίνησε τις γλώσσες τους να δοξολογήσουν και να υμνήσουν τον Χριστό. Και τα βάγια, δηλαδή οι κλάδοι των φινίκων, βαΐων στα εβραϊκά σημαίνει τρυφερό κλαδί, φανέρωναν εκ των προτέρων τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου, γιατί οι Ιουδαίοι συνήθιζαν στις εορτές των επινικίων να τιμούν και να δέχονται τους νικητές αγώνων ή πολέμων με κλονάρια δένδρων. Το πουλαράκι αυτό, το γαϊδουράκι, επάνω στο οποίο κάθισε ο Χριστός, συμβόλιζε το πλήθος των ειδωλολατρών, πάνω στο οποίο κάθισε ο Χριστός και αναπαύθηκε και ανακηρύχθηκε τροπεούχο νικητής και βασιλεύς ολόκληρης της γης. Οι προφήτες είχαν προειπεί για αυτήν την ημέρα «Να χαίρεσε πολύ, κόρη Σιών, Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς εσένα πράος και καθήμενος επάνω σε υποζύγιο, σε ένα πουλάρι Ιόνου, η γέννημα ζώου που μπαίνει στο ζυγό. Και ο Δαβίδ πάλι έλεγε για τα μικρά παιδιά που υμνούσαν τον Χριστό, «Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων». Από το στόμα νηπίων και μικρών παιδιών που ακόμα θυλάζουν, συνέθεσε σύμνο. Έλεγε ο προφητάνακτας Δαβίδ, απευθυνόμενος προς τον Χριστό. Με τον τρόπο αυτό, εν μέσω του ενθουσιόντος πλήθους, εισήλθεν ο Ιησούς θριαμβευτικός εις την Ιερουσαλήμ και εσύ πάσα η από τις επιθυμίες του πλήθους, λέει το Ευαγγέλιο. Ταράχθηκαν όμως και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και η αντίδρασή τους ήταν άμεση. Ξεσήκωσαν τον λαό εναντίον του Ιησού και σχεδίαζαν να τον θανατώσουν. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι μόλι με τα κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την αγανάκτησή του και το μίσο του, αλλά δεν τολμούσαν ακόμη να εκδηλώσουν φανερά την οργή του, γιατί ο λαό σεβόταν τον Χριστό. Ο λαό, αγαπητοί αδελφοί, περίμενε τον Χριστό ότι θα είναι κάποιο επίγειο βασιλέα, ο οποίο θα αναστήσει την παλιά βασιλεία του Δαβίδ θα διώξει τα στρατεύματα των Ρωμαίων και θα φέρει την ειρήνη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η Βασιλεία του Θεού έστει βρώσεις και πόσεις. Είναι πνευματική η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι για να τρώμε και να πίνουμε. Απεναντίας ο Χριστός μίλησε για σταυρική πορεία, για διώξεις αυτών που θα πιστέψουν σε Αυτόν και έσες θεμισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ότι οι εχθροί του ανθρώπου, αυτοί που θα θελήσουν να του κάνουν κακό, λόγω της πίστης του στο Χριστό, θα είναι η ίδια του η οικογένεια, και το άλλο εξίσου σημαντικό που έχει πει ο Χριστός μας, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να γίνει δηλαδή μαθητής μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Τραντάχθηκε λοιπόν όλη η πόλη των Ιεροσολύμων όταν εισήλθε ο Χριστός και πολλοί ρωτούσαν «Τι σε στην ούτος, ποιος είναι αυτός» και όσοι δεν γνώριζαν μάθαιναν τότε ότι αυτός ήταν ο Ιησούς από την Ναζαρέτ ο οποίος προ λίγων ημερών είχε αναστήσει εκ νεκρών τον Λάζαρο στην Βιθανία. Ο Χριστός μας μπήκε στην πόλη σαν βασιλιάς, γιατί όπως είπαμε ο κόσμος περίμενε ότι θα ήταν κάποιος βασιλιάς επίγειος. Λίγες μέρες μετά θα τον ρωτήσει ο Πιλάτος «Είσαι εσύ βασιλεύς» και ο Χριστός θα του απαντήσει ότι «Η βασιλεία μου ουκέστη εκ του κόσμου τούτου» Και αυτός ο όχλος που εζητοκράβγαζε ο ανάεν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος, μετά από πέντε ημέρες θα φωνάξει «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Βλέπετε λοιπόν πόσο εύκολα μεταβάλλεται ο όχλος. Αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Από το σανά στο σταύρωσον. Και ο Χριστός μας, αυτόν τον δρόμο που έστρωναν με τα βάγια και με τα ρούχα τους αυτόν τον δρόμο θα περάσει για να σταυρωθεί στον Γολγοθά. Όταν ο Χριστός μας θα κουβαλάει το σταυρό τη Μεγάλη Παρασκευή, οδεύοντας προς τον Γολγοθά, ακόμα κάτω στο δρόμο θα υπάρχουν τα βάγια, με τα οποία λίγες μέρες νωρίτερα ο κόσμος τον υποδέχθηκε ως βασιλέα. Και βλέπετε ότι ο Χριστός μας τάισε πέντε χιλιάδες άνδρες εν τη ερήμο πάρα πολλού του θεράπευσε, τυφλοί ανέβλεψαν, κοφοί άκουσαν, παράλυτοι ανορθώθηκαν, κι όμω στον Σταυρό πήγε μόνο του, με εξαίρεση ο λίγου που τον ακολούθησαν. Οι μαθητέ του τον εγκατέλειψαν. Ο Πέτρο, ο κορυφαίο των μαθητών, τον αρνήθηκε τρει φορέ. Έπειτα όμω, έκλαψε πικρό και μετενόησε για την άρνησή του. Και όταν μετά από την Ανάσταση του είπε ο Χριστός Σίμων Ιωνά φιλίζει με τρεις φορές, έτσι τον απεκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα. Ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα μαθητάς από τον στενό κύκλο των μαθητών του, τον πρόδωσε στους εχθρούς του. Και ποιοι ήταν από κάτω από το Σταυρό, η Παναγία Μητέρα του φυσικά, ο ηγαπημένος μαθητής του, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και λίγες γυναίκες από τον κύκλο των μαθητριών, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Κλοπά, η Σαλόμη, η Ιωάννα του Χουζά και κάποιοι άλλοι λίγοι άνθρωποι. Ο Ιωσήφ της Αρημαθέας και ο Νικόδημος που τον ανταφίασαν αργότερα. Το απολυτίκιο της σημερινής ακολουθίας έχει ως εξής. Την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγυρα των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Όθεν και εμείς ως υπέδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σύ τον νικητή του θανάτου βοώμεν, ο σανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και το νόημα αυτού του ωραίου τροπαρίου, στην απλούστερη γλώσσα είναι το ακόλουθο. Βεβαιώνοντας Χριστέ ο Θεός, την κοινή ανάσταση πάντων των ανθρώπων, πριν από το σωτήριο πάθος σου, ήγυρες σήκωσε από τους νεκρούς τον Λάζαρο. Έτσι και εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα των παιδιών που σε υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, κρατούμε τα σύμβολα της νίκης σου, δηλαδή τα βαΐα, και εφονάζουμε σε σένα τον νικητή του θανάτου. Συ που κατοικείς στα πιο υψηλά μέρη του ουρανού, ας είσαι ευλογημένος, καθώς έρχεσαι σταλμένος από τον Θεό Πατέρα. Έπειτα λοιπόν ο Χριστός μας, αφού του εισήλθα στα Ιεροσόλυμα, κατευθύνθηκε προς τον ναό. Και όπως άλλοτε, είδε τον ιερό χώρο, ο οποίος είχε μεταβληθεί σε πολυθόρυβη αγορά όπου υπήρχαν πλήθος ζώων, προβάτων και βοδιών, οι πολιτές που πουλούσαν τα περιστέρια και οι κολυβιστές με τις τράπεζές τους. Τα ανταλλακτήρια δηλαδή στα οποία άλλαζαν τα ρωμαϊκά νομίζματα τα δινάρια και τα έκαναν σέκελ εβραϊκό νομίσμα. Γιατί στους κορβανάδε του ναού μέσα απαγορευόταν να ρίξουν ρωμαϊκά νομίσματα και έπρεπε να τα αλλάξουν προτού μπουν μέσα στο ναό. Ο Κύριος μας τότε αισθάνθηκε πολύ μεγάλη αγανάκτηση. «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με», όπως λέει και ο προφητάναχτας Δαβίδ, «και πήρε ένα ξύλο και τους αναποδογύρισε τα τραπέζια με τους πάγκους, ελευθέρωσε τα ζώα που πουλούσαν για θυσίες, ελευθέρωσε τα περιστέρια που τα πουλούσαν και αυτά για θυσίες, και έλεγε σε όλους αυτούς ότι «Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Και τότε οι Φαρισαίοι έστειλαν φρουρούς για να τον συλλάβουν, οι οποίοι έμειναν εκστατικοί μπροστά στο καλό του Χριστού και στο άκουσμα των σπουδαίων και θεσπέσιων διδαχών του και γύρισαν πίσω άπραγοι και τους είπαν ότι «Ποτέ κανείς άλλος δεν μίλησε», όπως μιλάει αυτός. Και τότε θύμωσαν ακόμη περισσότερο και ήθελαν με κάθε τρόπο να τον βγάλουν από την μέση. Μεταξύ αυτών που προσήλθαν στα Ιεροσόλυμα με την εγορτή του Πάσχα ήσαν και μερικοί Έλληνες, από εκείνους οι οποίοι διέμενον πιθανότατα στην Γαλιλαία ή στην περιοχή της λεγόμενης Δεκαπόλεως. Οι Έλληνες αυτοί πλησίασαν τον Φίλιππο και του είπαν «Θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Ο Φίλιππος ανεκίνωσε την παράκληση των Ελλήνων στον Ανδρέα και οι δύο μαζί κατόπιν στον διδάσκαλο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος αναφέρει το γεγονός αυτό, γράφει ότι ο Ιησούς μόλις άκουσε ότι οι Έλληνες θέλουν να τον δουν και φυσικά να τον ακούσουν να διδάσκει, «Είπε» ελήλιθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αργότερα οι μαθητές κατάλαβαν την σημασία των λόγων του Ιησού, διότι ο Χριστός προέβλεψε ότι η επιθυμία των Ελλήνων να τον δουν και να ακούσουν το κήρυγμά του ήταν προμήνυμα της αποδοχής του Ευαγγελίου από τους εθνικούς και της διάδοσης του Ευαγγελίου με την συνδρομή της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, γράφτηκε στα ελληνικά. Μόνο ο Απόστολος και Ευαγγελισής Ματθαίος έγραψε στα εβραϊκά, αλλά αργότερα ο ίδιος το μετέφρασε και στα ελληνικά. Και οι επιστολές των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου και η Ιερά Αποκάλυψης, όλα στα ελληνικά. Γιατί επί Αλεξάνδρου είχε καταστεί παγκόσμιο γλώσσα η ελληνική. Και αυτό έγινε με την βοήθεια του Θεού, διότι μόνο μέσα από την ελληνική γλώσσα μπορεί να αποτυπωθεί άριστα το δόγμα της Ορθοδοξίας. Σαφώς και εμείς οι Έλληνες αισθανόμαστε ιερό δέος που τη γλώσσα μας επέλεξε ο Κύριος για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Εν τούτης όμως πρέπει και να αισθανόμαστε το βάρος το οποίο έχουμε, διότι η Αγία Γραφή, η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες είναι γραμμένα στην γλώσσα μας και πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως η κόρην οφθαλμού. Έχουμε λάβει αυτή την σπουδαία, την ανεπανάληπτη παρακαταθήκη. Και έπειτα από την συνάντηση με τους Έλληνες, ο Χριστός μας ξεκίνησε πάλι να διδάσκει τα πλήθη. Αλήθεια σας λέγω, εάν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στην γη και πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Αυτό το είπε προεικονίζοντας την τριήμερη ταφή του. Και συνεχίζει ο Κύριος. Εκείνος που αγαπά την ζωή του θα την χάσει και εκείνος που μισεί την ζωή του εις τον κόσμο τούτον θα την φυλάξει η ζωή αιώνιων. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκείνος ο οποίος αγαπά να φυλάξει αυτή την πρόσκαιρη ζωή με τις ψεύτικες ανέσεις, θα χάσει την αιώνια ζωή. Εκείνος όμως που δεν λογαριάζει αυτή την πρόσκαιρη ζωή και είναι σε θέση να θυσιαστεί για τον Χριστό, αυτός θα κερδίσει την αληθινή ζωή, την αιώνια ζωή κοντά στον Χριστό. Εάν με υπηρετεί κανείς πρέπει να με ακολουθεί και όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και ο διάκονός μου, ο υπηρέτη μου. Εάν κανείς με υπηρετεί θα τον τιμήσει ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη, είπε ο Χριστός, ο άνθρωπος φυσικά. Και τι να πω, πατέρα σώσε με από την ώρα αυτή, αλλά γι' αυτό ήρθα στην ώρα αυτή. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, το εδόξασα και πάλιν θα το δοξάσω. Ο κόσμος ο οποίος παρευρισκόταν εκεί και άκουσε αυτή τη φωνή έλεγε ότι του μίλησε άγγελος. Ο Ιησούς όμως του είπε ότι η φωνή αυτή δεν είναι για μένα αλλά για εσάς. Νην κρίσις του κόσμου εστί, τώρα γίνεται δίκη του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου, δηλαδή ο σατανάς, θα εκβληθεί έξω. Και όταν εγώ υψωθώ από την γη δια του σταυρού, θα τραβήξω όλους κοντά μου. Και ο άρχον του κόσμου τούτου, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο διάβολος, διότι αυτόν αναγνωρίζει ως άρχοντά του ο αμαρτωλός κόσμος. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται, μας είπε ο Χριστός μας. Και του είπε ο Χριστό μα: Προσέξτε, ενώσο ακόμη έχετε το φω, να μην σα πιάσει το σκοτάδι, διότι εκείνο που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει πού πηγαίνει. Ενώσο έχετε το φω, πιστεύετε στο φω, για να γίνετε παιδιά του φωτό. Και αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς έφυγε από αυτού και κρύφτηκε. Ο Χριστό μα, αν και είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα μπροστά του, δεν πίστεψαν σε Αυτόν για να εκπληρωθεί έτσι ο λόγος του προφήτου Ισαΐου. «Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίον Κυρίου τίνει απεκαλύφθη. Κύριε, ποιος επίστεψε το στο κήρυγμά μας και ο βραχίον του Κυρίου σε ποιον έχει αποκαλυφθεί». Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσαν να πιστέψουν διότι πάλι είπε ο Ισαΐας τετύφλω και ναυτόν τους οφθαλμούς και επεπορο και ναυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοή σωσή την καρδία και επιστραφώσει και ιάσω με αυτούς. Ετύφλωσε ο Θεός τα μάτια τους. Επέτρεψε δηλαδή ο Θεός να τυφλωθούν τα μάτια τους και να πορωθεί η καρδιά τους. Για να μην δουν με τα μάτια και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε εμένα και εγώ τους θεραπεύσω Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε την δόξα του Θεού και μίλησε γι' αυτόν. Εν τούτης υπήρξαν και πάρα πολλοί άρχοντες οι οποίοι πίστεψαν στο Χριστό αλλά εξαιτία των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Υγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού αγάπησαν τις τιμές εκ μέρους των ανθρώπων παρά το να τιμηθούν από τον Θεό. Ο Χριστός μας είπε τότε προς το πλήθος «Εγώ ήλθα σαν φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι κανένας που θα πιστέψει σε μένα και εάν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστέψει εγώ δεν τον καταδικάζω διότι δεν ήλθα να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Όποιος με απορρίπτει και δεν παραδέχεται τα λόγια μου, έχει τον κριτή του. Ο κριτή ποιος θα είναι, ο λόγος ο οποίος εμίλησα; μίλησα. Εκείνος θα τον κρίνει κατά την εσχάτη ημέρα, διότι εγώ δεν μίλησα τίποτε από τον εαυτό μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε αυτός μου έδωσε εντολή τι να πω και τι να μιλήσω και γνωρίζω ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνιος. Εκείνα λοιπόν που εγώ λέγω, τα λέγω όπως μου έχει πει ο Πατέρας. Και αυτό το είπε ο Χριστός για να μας δείξει ότι ως άνθρωπος έκανε τελεία υπακοή στον Πατέρα Του. Και εδώ αγαπητοί μου αδελφοί τελειώνει η Κυριακή των Βαΐων. Αφού τους είπε ο Χριστός αυτές τις διδαχές, έφυγε από την Ιερουσαλήμ. Ο Χριστός μας ούτε μία ημέρα δεν διανυκτέρευσε στην Ιερουσαλήμ, πάντοτε έφευγε τις νύχτες και πήγαιναν πότε στο όρος των Ελεών, πότε στην Βιθανία και σε άλλα μέρη. Η Κυριακή των Βαΐων είναι η έκτη Κυριακή των Ιστιών, και από την οποία αρχίζουν οι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Οι εσπερινές αυτές ακολουθίες είναι επί της ουσίας οι όρθροι των επομένων ημερών. Για παράδειγμα, η ακολουθία που ψάλεται την Κυριακή Βαΐων το βράδυ είναι ο όρθρος της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας και ούτω καθεξής. Ήθε αγαπητοί μου αδελφοί να αξιωθούμε να εισέλθει ο Χριστός και στην Ιερουσαλήμ της γαρδιάς του καθενός μας. Με ειλικρινή πίστη και μετάνοια να πετάξουμε τα παλαιά ενδύματα των αμαρτιών μας που τόσο καιρό φορούσαμε, να αφήσουμε δηλαδή κάθε παλιά κακή συνήθεια και να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο σύν τις μα και τις επιθυμίες. Ύστερα με μια τέλεια πνευματική αλλαγή ζωής, να πάρουμε στα χέρια μας τα βάγια της νίκης, δηλαδή τις αϊθαλείς πνευματικές αρετές, με τις οποίες θα αξιοθούμε να νικήσουμε με την βοήθεια του Θεού τους τρεις μεγάλους εχθρούς μας, την σάρκα, τον αμαρτωλό κόσμο και τον διάβολο. Έπειτα, με άρρητη χαρά και αγαλίαση, να αναφωνήσουμε και εμείς μαζί με τους ανυμνούντας πέδας του Ευαγγελίου, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και μέσω της ορθής της Ορθοδόξου πίστεως και με την βοήθεια του Χριστού το Κυριότερο να αξιοθούμε, να συσταυρωθούμε μαζί Του, να νεκρώσουμε δηλαδή τα πάθη μας για να αξιοθούμε, να αναστηθούμε και να συμβασιλεύσουμε μαζί Του εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Αύριο με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.